Τιμίου Πελοποννήσου, ο κύριος Αθανάσιος Κατσής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μια σημαντική έτσι σύμβαση, η οποία έρχεται να συναπτύξει και περισσότερο να δώσει, θα έλεγε κανείς, τη δυνατότητα και στην ίδια την επιχειρηματικότητα να κινηθεί με άλλους ρυθμούς. Τι περιλαμβάνει ακριβώς? Ναι, πράγματι είναι μια σημαντική κίνηση εκ μέρους της περιφέρειας και του Πανεπιστημίου να ενταχθεί στο ΠΕΠ Πελοποννήσου μια δράση δημιουργίας δομής, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και στους 5 νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου ερευνητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα μπορούν να βοηθούν στην ανάπτυξη τοπικών επιχειρηματικών σχεδίων, υπολογίζουμε πάνω από 200, έτσι ώστε να βοηθηθεί η τοπική κοινωνία και η οικονομία με βάση την γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Άρα είναι μια επί της ουσίας σύνδεση αυτών που εμείς κάνουμε, παράγουμε τα αποτελέσματα με τις τοπικές ανάγκες της κοινωνίας. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, και μια κίνηση διασύνδεσης, εγώ να πω έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, μια κίνηση άμεσης εξωστρέφειας από το ίδιο το Πανεπιστήμιο στον τελικό του αποδέκτη, δηλαδή από την παραγωγή έρευνας και καινοτομίας στους ίδιους πολίτες, στους ίδιους επιχειρηματίες. Θα δούμε δηλαδή κάτι καινοτόμο λίγο πολύ. Ναι, ο σκοπός είναι αυτό να το εφαρμόσουμε, να βοηθήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και βεβαίως να φέρουμε και κόσμο, ερευνητές, καλά μυαλά, να τα φέρουμε και από την Πελοπόννησο και εκτός Πελοπόννησου, να τα φέρουμε στην Πελοπόννησο, να δράσουν, να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν εδώ υπό την κοινή αυτή ομπρέλα, για να βοηθήσουν τις τοπικές οικονομίες. Είναι κάτι το οποίο και σε μέγεθος είναι πολύ μεγάλο, νομίζω είναι το μεγαλύτερο που έχει κάνει κάποια περιφέρεια και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και σε αυτή την πρόκληση. Προφανώς θα πω θα υπάρξει μια σταθερή συνεργασία και μια δομή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Σωστά, θα υπάρχει μια δομή η οποία θα έχει έδρα την Πελοποννήσου στην Τρίπολη και σε κάθε μία από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες θα υπάρχει μια αντίστοιχη δομή, προσαρμοσμένη πάντα όμως στις τοπικές ανάγκες, έτσι είναι προφανές αυτό. Κύριε Πρετάνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προσδοκούμε και αναμένουμε και τα αποτελέσματα αυτής της πολύ σημαντικής προοπτικής που ανοίγεται. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.